Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα έχουμε ένα βίντεο έτσι λίγο πιο τεχνικό όπως σας έχω συνηθίσει τώρα τελευταία. Θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό εργαλείο που έχει στα χέρια της κάθε εταιρεία προκειμένου να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερη αξία στους επενδυτές της. Αναφέρομαι φυσικά στην επαναγορά μετοχών, μια διαδικασία που έχουμε αναφέρει πολλές φορές με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό του Warren Buffett και το ετήσιο γράμμα του προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι είναι η επαναγορά μετοχών μιας εταιρείας, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά της, πώς επηρεάζει τους μετόχους της εκάστοτε εταιρείας και φυσικά τι σημαίνει πρακτικά για εμάς τους απλούς επενδυτές. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από τα links που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή, τις απόψεις μου και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Το θέμα με την επαναγορά μετοχών ή share buyback, όπως θα δούμε στην αγγλική βιβλιογραφία, είναι ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου δίκτυο ευρωστίας μιας εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, πολύ λίγοι επενδυτές το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μελετάμε μια εταιρεία. Επίσης, να αναφέρω πως στο σημερινό βίντεο θα εξετάσουμε μόνο την επαναγορά μετοχών και όχι την έκδοση καινούριων. Αν θέλετε να μιλήσουμε αναλυτικά για την έκδοση νέων μετοχών από μια εταιρεία, μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Αρχικά, πάμε να δούμε τι είναι η επαναγορά μετοχών από μια εταιρεία. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία κατά την οποία η εταιρεία αγοράζει πίσω τις μετοχές της στη τιμή που έχουν εκείνη τη στιγμή στο χρηματιστήριο. Ποιος είναι ο στόχος? Να δώσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη στους μετόχους. Πάμε να δούμε πώς το πετυχαίνει αυτό. Παρότι έχω ξαναδώσει το ίδιο παράδειγμα στο παρελθόν, θα το δώσω και σήμερα, μιας και επανάληψη κάνει μόνο καλό. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια εταιρεία που έχει 10 μετοχές και 10 μετόχους, όπου ο κάθε μέτοχος έχει μία μετοχή. Αν λοιπόν εμείς είμαστε μέτοχος συγκεκριμένης εταιρείας, έχουμε το 10%, γιατί έχουμε μία στις 10 μετοχές. Αν τώρα η εταιρεία αγοράσει πίσω 2 μετοχές, αυτό σημαίνει πως πλέον έχουμε μία στις 8 μετοχές, ή αλλιώς 12,5%. Βλέπουμε δηλαδή πως ανέβηκε το ποσοστό μας κατά 25% από 10% στο 12,5% χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Τώρα, όταν λέμε ότι μια εταιρεία αγοράζει πίσω τις μετοχές της, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, δεν αναφερόμαστε σε μετοχές που ανήκουν σε συγκεκριμένο στέλεχος ή ιδιοκτήτη της εταιρείας. Οι μετοχές δηλαδή που κατέχει ο CEO της εταιρείας αντιμετωπίζονται κανονικά σαν οποιαδήποτε άλλη μετοχή που κατέχει οποιοδήποτε μέτοχος. Δεν έχουν καμία απολύτως διαφορετική αξία. Από την άλλη, οι μετοχές που αγοράζει η ίδια η εταιρεία εξαφανίζονται από την αγορά. Με άλλα λόγια, η επαναγορά αφαιρεί από την αγορά εξ ολοκλήρου τις μετοχές που αγοράστηκαν. Δεύτερο σημείο, για τον πιο αρχάριο επενδυτή, φαίνεται πως το να αφαιρούμε μετοχές μιας εταιρείας μάλλον είναι λάθος. Στο κάτω-κάτω, οι μετοχές μεταφράζονται σε κεφάλαιο που μπορεί να αξιοποιήσει εταιρείες. Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι πως όταν μια εταιρεία κάνει επαναγορά των μετοχών της, το κάνει για να δώσει μεγαλύτερη αξία στους υφιστάμενους μετόχους της. Αυτό όμως δεν το κάνει άμεσα όπως στην περίπτωση των μερισμάτων, αλλά έμεσα. Και η αλήθεια είναι πως η επαναγορά μετοχών και το μέρισμα είναι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή, η εταιρεία προσπαθεί να αυξήσει την αξία προς τους μετόχους της. Στην περίπτωση του μερίσματος, η εταιρεία μοιράζει μέρος από την κερδοφορία της με τη μορφή χρήματος. Στην περίπτωση της επαναγοράς μετοχών, η εταιρεία επιστρέφει μέρος της κερδοφορίας με την επιπλέον ιδιοκτησία. Από τη μεριά της εταιρείας δηλαδή, τόσο το μέρισμα όσο και η επαναγορά μετοχών είναι το ίδιο πράγμα. Από τη μεριά του μετόχου όμως, έχει διαφορά. Και αυτό γιατί και στις δύο περιπτώσεις τα κέρδη έχουν πρώτα φορολογηθεί, στην περίπτωση της επαναγοράς μετοχών το θέμα τελειώνει εκεί. Στην περίπτωση του μερίσματος όμως έχουμε και επιπλέον φορό 30%, τουλάχιστον για τις αμερικανικές εταιρείες. Και μάλιστα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το ποσό αυτό παρακρατάται απευθείας και δεν φτάνει ποτέ σε εμάς. Γι' αυτό το λόγο, ειδικά οι πιο αρχάριοι επενδυτές, όταν βλέπουν για πρώτη φορά τα μερίσματα που εισέπραξαν, είναι μικρότερο από ό,τι υπολόγιζαν. Κατά 30%. Για τον λόγο αυτό, πολλοί επενδυτές προτιμούν την επαναγορά μετοχών από την εταιρεία τους. Ο κύριος υπέρμαχος αυτής της διαδικασίας είναι φυσικά ο μοναδικός Warren Buffett. Η εταιρεία του, Berkshire Hathaway, παρότι έχει αναπτυχθεί σε εκθετικό βαθμό και έχει πάρα πολλά χρήματα στη διάθεσή της, δεν έχει δώσει ποτέ μέρισμα. Η Berkshire Hathaway προτιμάει να επιστρέφει αυτή την αξία με επαναγορά μετοχών της. Οι επαναγορές μετοχών όμως δεν είναι πάντα καλές. Οπουδήποτε μπλέκονται χρήματα, υπάρχουν δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα. Όταν μια εταιρεία δαπανά τα χρήματά της για να αγοράσει πίσω τις μετοχές της, πρέπει να φροντίσει η τιμή που θα πάρει να είναι σωστή. Αν μια εταιρεία επαναγοράσει πίσω τις μετοχές της σε ακριβή τιμή, τότε έχει κάνει κακό στους επενδυτές της. Γιατί ενώ το budget για την επαναγορά μετοχών είναι συγκεκριμένο, αν η τιμή των μετοχών είναι ακριβή,
τότε θα αγοράσει λιγότερες. Επομένως, θα συμφέρει να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία είναι η καταλληλότερη να κρίνει πότε η τιμή της μετοχής της είναι υποτιμημένη, γιατί ξέρει όλα τα χαρακτηριστικά αλλά και τις μελλοντικές προβλέψεις. Οπότε, αν η εταιρεία αυτή επαναγοράσει μετοχές της ενώ είναι ακριβές, τότε έχει σπαταλήσει τα χρήματά της. Δηλαδή, τα χρήματά μας, των μετόχων. Και αυτό γιατί αντί να αγοράσει πίσω τις μετοχές της σε ακριβή τιμή, θα μπορούσε είτε να τα επανεπενδύσει στη δραστηριότητά της για να αναπτυχθεί πιο γρήγορα, είτε φυσικά, αν δεν είχε κάτι καλύτερο να τα κάνει, να τα δώσει πίσω στους μετόχους της και να τα επενδύσουν οι ίδιοι. Οπότε, ναι, θέλουμε να βλέπουμε επαναγορές μετοχών στις εταιρείες μας, αλλά υπό όρους. Και μιας και είπα υπό όρους, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επαναγορά μετοχών για κακούς σκοπούς. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι μια εταιρεία έχει 100.000 μετοχές και βγάζει κέρδος 1 εκατομμύριο ευρώ. Το κέρδος που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή είναι 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδη προς 100.000 μετοχές, 10 ευρώ ανά μετοχή. Αν τώρα από τις 100.000 μετοχές γίνει επαναγορά των 20.000 μετοχών, τότε μένουν 80.000 μετοχές και ο υπολογισμός έχει ως εξής. 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδη προς 80.000 μετοχές, 12,5 ευρώ αναμετοχή. Βλέπουμε λοιπόν πως με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μπορεί να μαγειρέψει τα αποτελέσματά της, το EPS όπως λέμε, Earnings Per Share, και να εμφανίσει ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι πηγαίνει στην πραγματικότητα. Ένα ακόμα αρνητικό της επαναγοράς μετοχών είναι ότι όταν γίνεται συστηματικά, οι περισσότεροι επενδυτές το αντιμετωπίζουν ορθά ως ένα θετικό σημάδι. Και προκειμένου να συνεχίσει να ικανοποιεί τους επενδυτές, τουλάχιστον σε επιφανειακό επίπεδο, συνεχίζει την επαναγορά μετοχών, ακόμα και όταν δεν είναι η βέλτιστη χρήση των κεφαλαίων της. Τώρα, από τη μεριά των μετόχων, ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουμε συχνά είναι να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την επαναγορά των μετοχών όταν μελετάμε μια εταιρεία, γιατί πολύ απλά δεν δίνει κεφάλαιο στην τσέπη μας, σε αντίθεση με το μέρισμα. Εντούτοις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, καθώς είναι ακόμα θετικότερο σημάδι από το να δίνει απλά μέρισμα. Δείχνει ότι η εταιρεία πιστεύει στο μέλλον της και ξέρει τι θέλει να κάνει με τα χρήματα αυτά. Κλείνοντας, θέλω να σταθώ στο ότι η επαναγορά μετοχών ταιριάζει ακόμα περισσότερο με το προφίλ του μακροπρόθεσμου επενδυτή. Και αυτό γιατί μπορεί για ένα χρονικό διάστημα η εταιρεία να επαναγοράζει τις μετοχές της, αλλά η τιμή της να παραμένει χαμηλά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα μια μακροχρόνια οικονομική κρίση. Και αυτό το χαρακτηριστικό αποτρέπει πολλούς επενδυτές που θέλουν την πρόσχερη ικανοποίηση, ας πούμε, ενός μερίσματος. Αντιθέτως όμως, αυτό που έχει συμβεί σε εκείνο το χρονικό διάστημα που η τιμή είναι χαμηλή, είναι να έχουμε αποκτήσει ολοένα και περισσότερο ποσοστό στην ίδια εταιρεία, την οποία πιστεύουμε και θεωρούμε ότι θα πάει καλά τα επόμενα χρόνια. Άρα, όταν έρθει η ώρα και το οικονομικό περιβάλλον γίνει καλύτερο, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη απόδοση για το κεφάλαιο που έχουμε επενδύσει πριν από μερικά χρόνια. Φυσικά, η επαναγορά μετοχών δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή μιας μετοχής. Είναι απλά ένα ακόμα όπλο στην επενδυτική μας φαρέτρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Κάντε και εκεί subscribe και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Και πιστέψτε με, έρχονται πολύ ωραία projects τα οποία δεν θέλετε να χάσετε. Θα είμαι άλλωστε και εγώ εκεί κάθε εβδομάδα με το γνωστό μας πλέον vlog. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.